Έτοιμη εμφανίζεται η Δημοτική Αρχή στα Τρίκαλα για τη λειτουργία των κοινωνικών δομών του Δήμου Τρικαίων. 1η Σεπτεμβρίου, στελέχη της Δημοτικής Αρχής πιστεύουν ότι θα είναι όλα έτοιμα για την υποδοχή των νηπίων στους παιδικούς σταθμούς, όπως επίσης και με τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, αλλά και όλες τις άλλες κοινωνικές δομές του Δήμου. Ξεκινώντας ουσιαστικά η νέα περίοδος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών από τη Δημοτική μας Αρχή, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι σήμερα ανακοινώνονται οι δικαιούχοι του προγράμματος εναρμόνισης οικογενειακής ζωής στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικαίων και της 10 Τρικάλων. Αυτό σημαίνει ότι την 1η του Σεπτέμβρη θα είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε με τους καινούργιους ωφελούμενους μας. Παράλληλα με τη λειτουργία των ΚΔΑΠ, των ΚΔΑΠ ΜΕΑ, τη συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φιλοξενίας Ηλικιωμένων, καθώς επίσης και τη λειτουργία του Κέντρου το Ιατρογενωνικό Κέντρο για τη Στήριξη των Ευπαθών Ομάδων και των Ρωμά. Ήδη τρέχει η προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων του προσωπικού αυτού του μεγάλου εγχειρήματος, τουλάχιστον για την πόλη μας, για τη λειτουργία αυτού του Ιατροκοινωνικού Κέντρου. Επίσης, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουμε θετική εξέλιξη και με τη συνέχιση της λειτουργίας του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, έτσι όπως το ξέρουν οι ωφελούμενοι και η κοινωνία του αποζητεί. Θεωρούμε δηλαδή ότι θα υπάρξει παράταση και αυτού του προγράμματος και θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε και τις υπηρεσίες μας σε αυτό το επίπεδο στους ωφελούμενους όλου του Δήμου.